Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Φερέιρα, εάν στις 10 μέρες που μεσολαβεί από τη στιγμή που βρισκόταν και πάλι σε αυτήν την αίθουσα, σε τι οφείλεται αυτή η διαφορά προς το καλύτερο του ΠΑΟΚ, όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι, αλλά και από εκείνο το παιχνίδι και μετά, δηλαδή από το τελευταίο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό εδώ μέχρι και το σημερινό. Foi o facto de nós no jogo aqui tivemos uma oportunidade clara nos pés do nosso avançado e não fizemos e hoje fizemos. A diferença é essa. Νομίζω όσον αφορά καθαρά το παιχνίδι του πρωταθλήματος που χάσαμε και το παιχνίδι το σημερινό, νομίζω ότι η ξεκάθαρη διαφορά είναι η αποτελεσματικότητα που δείξαμε στην πρώτη επικίνδυνη φάση που μας παρουσιάστηκε. Όταν στο παιχνίδι του πρωταθλήματος, σε μια φάση που ήταν ίσως και πιο επικίνδυνη από αυτή που δημιουργήσαμε σήμερα, δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, ενώ σήμερα καταφέραμε και σκοράραμε. Κατά πρώτο λόγο θα ήθελα να πω ότι εδώ στην Ελλάδα οι ποδοσφαιριστές μου είναι η οικογένειά μου. Είναι οι ποδοσφαιριστές, η οικογένεια που έχω. Και θεωρώ πως όλοι μαζί έχουμε κάνει μέχρι τώρα μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Με αρκετές δυσκολίες σίγουρα, όπως είναι φυσιολογικό σε μια διαδικασία εξέλιξης. Έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία τα κάνουμε καλά και άλλα σημεία στα οποία μπορούμε να βελτιωθούμε, όπως είναι αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Αυτό το παιχνίδι, ας μην ξεχνάμε, μάλλον αυτή η προγραμματική φάση, ας μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσε να είχε τελειώσει στην έδρα μας, στις ευκαιρίες που χάσαμε εκεί. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αρνηθούμε. Και σήμερα αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε από το πρώτο λεπτό είναι να έχουμε μια παρόμοια εμφάνιση με αυτή που κάναμε στο κύπελο, στον πρώτο αγώνα. Και αυτό γιατί παρόλο που στο ποδόσφαιρο δεν ελέγχεις το αποτέλεσμα, ελέγχεις τη δικιά σου την απόδοση, ελέγχεις τα πράγματα που μπορείς να κάνεις και πρέπει να κάνεις καλά. Εγώ fui muito sincero e direto com os nossos jogadores, disse-lhes que se nós chegássemos aqui e fizéssemos um golo primeiro, que íamos matar a confiança do nosso adversário. Se sofrêssemos um golo, porque podia acontecer, o nosso adversário ia entrar na luta, ia entrar na mesma com vontade de querer disputar a eliminatória, mas que nos ia dar espaços para nós podermos atacar o nosso adversário. Mas, resumidamente, foi isso. Foi perceber que nós, fazendo um golo aqui, matávamos a confiança do nosso adversário. Foi isso que aconteceu. Se eles fizessem primeiro, íamos ter que sofrer um bocadinho, íamos ter que juntar mais um bocadinho, que depois é as emoções vão tomar conta do jogo e fomos competentes, fomos sérios e os meus rapazes estão de parabéns pela eliminatória que fizeram. Και όσον αφορά αυτά που είπα χθες στους ποδοσφαιριστές, ήμουνα ξεκάθαρος απέναντί τους. Τους είπα ότι εάν παίξουμε στο σημερινό αγώνα και καταφέρουμε και βάλουμε πρώτη γκολ, τότε σίγουρα θα σκοτώσουμε σε εισαγωγικά την αυτοπεποίθηση ή όποια αισιοδοξία υπήρχε από την πλευρά του Παναθηναϊκού ότι θα μπορούσε να βάλει ένα γκολ και να μπει στο παιχνίδι. Αν αντίθετα δεχόμασταν ένα γκολ, τότε σίγουρα ο αντίπαλός μας θα πίστευε πολύ σε αυτό, γιατί είναι κάτι που μπορεί να συμβεί στο ποδόσφαιρο, ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα βάλει πρώτος γκολ. Εάν λοιπόν γινόταν κάτι τέτοιο, εμείς ξέραμε ότι θα υποφέραμε λίγο, ξέραμε ότι θα έπρεπε ίσως να έχουμε πιο κοντά τις γραμμές μας και να περιμένουμε κάποια αντεπίθεση που σίγουρα θα εμφανιζόταν, μιας και ο αντίπαλός μας ολοένα και περισσότερο θα ρίσκαρε για να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα του δίνει ακόμα μεγαλύτερες ελπίδες να περάσει αυτό στην προγραμματική φάση. Οπότε οι ποδοσφαιριστές ήξεραν πάρα πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν. Μπήκανε πάρα πολύ σοβαρά από το πρώτο λεπτό. Προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που τους δόθηκε. Το καταφέραν αυτό στην πρώτη φάση και θεωρώ ότι εκεί πέρα πλέον ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της πρόκρισης είχε κριθεί. Γι' αυτό και πρέπει να αποδώσω τα εύσημα στους ποδοσφαιριστές μου για την εμφάνιση που κάνανε όχι μόνο σήμερα, αλλά και στον πρώτο αγώνα και γενικότερα για αυτή την προγραμματική φάση που πραγματικά δείξαν χαρακτήρα. Καλησπέρα. Θυμάμαι, coach, είχατε πει κάποια στιγμή ότι το ιδανικό σενάριο θα ήταν Μίσιτς και Μαουρίσιο στα χαφ να είναι μαζί. Σήμερα είδαμε ένα παιχνίδι υψηλής έντασης και από τους δύο για ένα 90 λεπτό. Αν τον ικανοποίησε και αν είναι κάτι πολύ σημαντικό εν ώψη της τελικής ευθείας της σεζόν. Κατά πρώτο λόγο, δεν νομίζω ότι είπα κάποια στιγμή ότι για μένα αυτό είναι το ιδεατό δίδυμο. Είπα ότι que o senhor queria vê-los mais jogos juntos.
Sim. Αυτό μπορεί. Ο Ντόγκλας, ο Μάρκο, μου σκούω, όσες repararem a nossa dupla que começou a época foi o Ezidi e o Omar. Και αυτό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, παράδειγμα χάρη, ότι το δίδυμο στα χαφ που ξεκίνησε τη σεζόν μας ήταν ο Ομάρ μαζί με τον Εζίτη. Η verdade é que o ano passado o Misic era a quinta opção. Πέρυσι ο Μισίτς ήταν πέμπτη επιλογή. Quinta opção no meio campo. Στο χώρο του κέντρου. Τίνε ο Σέρζο Ολιβέιρα, τίνε ο Σακόβ, τίνε ο Κάνιες, τίνε ο Μαουρίσιο, τίνε ο Μισίκ. Υπήρχαν λοιπόν αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει περισσότερα παιχνίδια από τον Μίσιτς. Acima de tudo, quando a equipa está toda em sintonia, e foi aquilo que nós vimos hoje, nós somos muito fortes coletivamente. Πάνω από όλα αυτό που εμείς προσπαθούμε να κάνουμε με τους χάφ, οι οποίοι έχουμε πει κιόλας ότι είναι η καρδιά της ομάδας μας, είναι να προσπαθούμε να έχουν αρμονία και μεταξύ τους, αλλά και αρμονία σε σχέση με το παιχνίδι το οποίο αναμένουμε από τον αντίπαλό μας. Και όταν αυτό γίνεται σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, νομίζω ότι όλη η απόδοση της ομάδας ανεβαίνει πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι ολοένα και περισσότερο καταλαβαίνουμε όλοι μας, και εσείς και εγώ πιστεύω, ότι το ομαδικό παιχνίδι είναι το μεγαλύτερο έτσι, ατού της ομάδας και το σημείο στο οποίο πραγματικά μπορεί να επενδύσει. Dependemos de todos os jogadores coletivamente. Εξαρτιόμαστε δηλαδή από κάθε ποδοσφαιριστή ως ένα πολύ σημαντικό μέλος της ομάδας. Και ο κάθε ένας από αυτούς νιώθει το πόσο σημαντικός είναι για την ομάδα και αυτό τον κάνει να αγωνίζεται ακόμα καλύτερα εν ώψη και των πολύ δύσκολων παιχνιδιών που έρχονται στην συνέχεια. Ο παραδείγματος χάρη ο Πέλκας δεν έπαιξε το πρώτο παιχνίδι. Σήμερα μπήκε και έκανε πάρει ένα παιχνίδι πολύ καλό υψηλής έντασης. Ajudar a equipa com esta força e com esta vontade que mostraram hoje. Και αυτό θέλουμε, οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής έρθει από τον πάγκο ή έρθει από κάποια παιχνίδια στα οποία δεν αγωνίζεται, να δώσει τον καλύτερο του αυτό και να δείξει ότι αποτελεί πραγματικά πολύ σημαντικό και ένα απόσπασμα στο μέλλον της ομάδας αυτής. Outro exemplo, Pascalakis, trabalha, está aí a oportunidade. Mister, estamos aqui para ajudar. É o que o treinador mais gosta, é quando chama os jogadores, um próprio Michel Lides que trabalha connosco, e também dar os parabéns à formação. Pelo trabalho que tem feito, mas é isto, é quando são chamados, estamos aqui para servir o clube. Ένα άλλο παράδειγμα, ο Πασχαλάκης, ο οποίος και αυτός πήρε την ευκαιρία του και είπε ότι «Μίστερ, είμαι εδώ, μπορείς να υπολογίσεις σε μένα οποτεδήποτε με χρειαστείς». Ή για τον Μιχαηλίδη, ο οποίος έπαιξε πάλι, ήταν αρκετά καλός και πρέπει να αποδώσουμε και τα εύσημα στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ που καταφέρνει και βγάζει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Εγώ είμαι πραγματικά πάρα πολύ ικανομένος όταν νιώθω ότι έχω όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν λύσεις όποτε χρειαστούν. Ναι, νομίζω ότι έχουμε ξεπεράσει αυτή την περίοδο. Όπως είπαμε και σε κάποια άλλη συνέντευξη τύπου, πάντα κάθε αγωνιστική σεζόν για τις νορμάλ ομάδες θα έχει διακυμάνσει στην απόδοσή της. Και nos momentos que estamos bem, como é o caso, quer nos momentos em que estamos menos bem, temos que seguir o mesmo caminho. Και αυτό που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε στο ίδιο μονοπάτι, πιστεύοντας στο πλάνο και σε αυτό το οποίο έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν, είτε όταν τα πράγματα πάνε αρκετά καλά, όπως είναι αυτή τη στιγμή, ή όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν τόσο καλά, όπως ήταν πριν από 10, 15, 20 μέρες. O que vai acontecer e os resultados, eu não consigo prometer resultados, nem consigo, só consigo prometer trabalho de qualidade, pôr a equipa a jogar, evoluir a equipa, evoluir os nossos jogadores e todos juntos. Εγώ το μοναδικό, το μοναδικό που μπορώ να υποσχεθώ και το έχω πει πολλές φορές είναι ότι θα δώσω τον καλύτερο με αυτό για να μπορέσω να εξελίξω ακόμα περισσότερο την ομάδα, να μπορέσω να δώσω ακόμα μεγαλύτερη αξία στους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορώ να υποσχεθώ αποτελέσματα γιατί τα αποτελέσματα εξαρτώνται από πάρα πολλούς παράγοντες. Πολλοί από αυτούς ξεφεύγουν από το δικό μου έλεγχο. Οπότε εγώ από τη δικιά μου πλευρά προσπαθώ να κάνω την καλύτερη δουλειά που μπορώ να κάνω και μετά πιστεύω ότι αυτή θα είναι αρκετή για να φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Μετά από 10 μέρες η ατμόσφαιρα εδώ σε αυτήν την αίθουσα μύριζε μπαρούτι. Μετά την ήττα, είχε δεχτεί σκληρά σχόλια, σκληρές ερωτήσεις. Φοβήθηκε για τη θέση του και πόσο σημαντική ήταν για τον ίδιο και την ηρεμία της ομάδας η άμεση στήριξη από τη διοίκηση, το πρόσωπό του. Vamos lá ver. Eu não posso ser hoje o melhor treinador e amanhã o pior.
Θα πω κάτι πολύ απλό. Ούτε σήμερα είμαι ο καλύτερος προπονητής, ούτε αύριο, άμα χάσω, θα είμαι ο χειρότερος προπονητής. Ο somos competentes ο no somos competentes. Ή έχουμε μια ποιότητα και μπορούμε να κάνουμε ένα χι έργο ή όχι. Agora, o futebol, as regras de futebol são claras para todos. Από εκεί και πέρα, οι κανόνες του ποδοσφαίρου είναι απλές και, και ξεκάθαροι για όλους. Para os jogadores, para os treinadores, para a direção, elas são claras para todos. Mm-hmm. Για τον προπονητή, για τους παίχτες, για τη διοίκηση, για όλους. Agora também já vos disse que quando me contrataram, me apresentaram um projeto. Mm-hmm. Πολλές φορές σας έχω πει. Um objetivo, construir uma equipa, mm-hmm. sermos campeões e meter esta liga. Esta equipa na Liga dos Campeões, em 3 anos, não foi em 5 meses. Επίσης, πολλές φορές έχω πει ότι όταν υπέγραψα το συμβόλαιο, υπέγραψα ένα συμβόλαιο 3 ετών, με προοπτική να δημιουργηθεί ένα project το οποίο θα καλυτερέψει ακόμα περισσότερο την ομάδα, θα φέρει τίτλους στην ομάδα, θα την κάνει πάλι πρωταθλήτρια και ο μεγάλος στόχος της ομάδας είναι να μπει και στους ομίλους του Champions League. Μιλάμε για ένα τριετές συμβόλαιο, οπότε εγώ από τη δικιά μου την πλευρά, με βάση αυτό, λειτουργώ. E desde que cheguei aqui, não é de hoje, desde o primeiro dia que cheguei aqui, quer por parte dos jogadores, quer por parte do Mr. Savidis, que também já o disse isso, obrigado pelos conselhos sábios, obrigado pela confiança que nos dá, não só a mim, mas como também à equipa, e sabe mais do que nunca que só estamos todos juntos, estarmos todos no mesmo caminho, é que conseguimos obter resultados. E, portanto, a confiança não é de hoje, é desde o primeiro dia, e nós vamos seguir o nosso caminho, independentemente do solo da chuva que possa fazer durante o caminho. Και από την άλλη, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα ένιωσα την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη όχι μόνο των ποδοσφαιριστών, αλλά και του κύριου Σαββίδη και μάλιστα το έχω εκφράσει αυτό και σε ανύποπτες στιγμές, το γεγονός ότι μου άρεσε πάρα πολύ που μου έχει δώσει κάποιες συμβουλές, οι οποίες κρατάω πάρα πολύ κοντά μου, έτσι ώστε να, γιατί πραγματικά μου είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Το έχω εκφράσει και στον ίδιο βέβαια, αυτά τα οποία πιστεύω. Οπότε είμαι σίγουρος ότι είτε έρθουν μέρες με βροχή, είτε έρθουν μέρες με ηλιοφάνεια, εμείς θα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε την δουλειά μας, όλοι ενωμένοι, γιατί το έχουμε πει ότι όσο πιο ενωμένοι είμαστε, τόσο πιο δυνατοί θα είμαστε. Να ρωτήσουμε απλά για την αλλαγή του Πέλκανε, κάτι σοβαρό, αλλά και για τον Πασχαλάκη, γιατί είδαμε μια. Mm-hmm. A imagem foi dura. Não, a legenda de fotografia era ligo escleri. Mas ok, ainda é cedo, vamos esperar para amanhã para saber ao concreto o que é que eles têm. Uh-huh. Neste momento ainda não consigo vos dar informação. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι αρκετά νωρίς, δεν μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για το τι έχουν οι δύο ποδοσφαιριστές. Δεν φαίνεται κάτι σοβαρό, αλλά το λέμε με επιφύλαξη, θα περιμένουμε αύριο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Agora, a verdade é que eles hoje todos foram bravos. Και η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο αυτοί οι δύο, αλλά όλη η ομάδα πραγματικά σήμερα θεωρώ πως έδειξε πάρα πολύ μεγάλο θάρρος. Ήρθε εδώ πέρα, έκανε το παιχνίδι της, κέρδισε τον αγώνα, πέρασε την προγραμματική φάση. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες.